Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μου είχαν πει για τουλάχιστον 10 λεπτά. 5. Προχωρήστε. Το Γοργόν για χάρη έχει. Εντάξει. 5. Εντάξει. Δεν υπάρχει λόγος να χάνω χρόνο. Ευχαριστώ. Δεν με στεναχωρείτε, κύριε Τζαβάρα. Δεν με στεναχωρείτε. Καθένας εκτίθεται όπως θέλει στην αίθουσα αυτή και οπουδήποτε στην κοινωνία. Αλλά μένω με μία απορία. Βέβαια, ο κ. Σαλμάς απεσήρθη μαζί με την αποδοχή τη χθεσινή. Δεν τον κρατάτε εδώ μπροστά να φαίνεται. Μην αρχίζετε. Ελάτε να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο. Έχετε βάλει σκοπό. Το χρόνο να εκμεταλλευτούμε. Έχετε βάλει σκοπό. Σας βλέπω. Αποσύρθηκε ο κύριος Σαλμάς, γιατί... Επιτρέψτε μου. Ελάτε. Εντάξει. Προχωρήστε, κύριε Υπουργέ. Προχωρήστε. Νομιλία σας. Λοιπόν. Αφαιρέστε. Αν δεν έρθει ο κύριος Σαλμάς, δεν θα μιλήσετε, κύριε Υπουργέ. Πάμε στο μηδέν. Δηλαδή, αν δεν έρθει ο κύριος Σαλμάς, δεν θα μιλήσετε. Λάτε, προχωρήστε, κύριε Υπουργέ, τώρα. Μα δεν μπόρεσα να ξεκινήσω και βλέπω ότι ο χρόνος τρέχει. Εντάξει. Ο χρόνος τρέχει. Εντάξει. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε αποφασίσει ότι με αυτόν τον τρόπο που αντιδράτε θα πάψω εγώ να μιλάω, έτσι νομίζετε. Δεν θα συμβεί αυτό. Δεν θα συμβεί. Εντάξει. Ωραία. Η ευγένειά σας εκδηλώνεται τώρα. Εγώ είπα πολιτικά ότι θα περίμενα η χθεσινή απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να διατηρηθεί και σήμερα. Αλλά επειδή δεν διατηρείται και επειδή ο κ. Σαλμάς χωρίς περιστροφές και χωρίς επιφυλάξεις δήλωσε χθες ότι η Νέα Δημοκρατία θα υπερψηφίσει τη σχετική πρότασή μας, κάνει εντύπωση, γιατί αυτό δεν ισχύει σήμερα. Δεν το έχω καταλάβει. Επιτρέψτε μου λοιπόν να απορώ και να θέλω να καταλάβω τι είναι εκείνο που σας έκανε να αλλάξετε θέση. Δεν το έχω αντιληφθεί ακόμα. Άκουσα από άλλον νωρίτερα ομιλητή ότι μεταφέρουμε εντός της χώρας μία σύγκρουση μεταξύ των κομμάτων. Αυτό άκουσα. Πάλι εκπλήσωμαι. Ψηφίστε όλοι μαζί να μην υπάρχει καμία σύγκρουση πάνω στο συμφέρον του ελληνικού λαού και στην ανάγκη των ανθρώπων που πραγματικά έχουν υποφέρει τα προηγούμενα χρόνια από στερήσεις να πάρουν αυτό το επίδομα που η κυβέρνηση προσφέρει. Μη συγκρούεστε με μια πραγματική ανάγκη των ανθρώπων και μη λέτε ότι αυτό είναι σύγκρουση μεταξύ των κομμάτων. Αν συγκρούεστε εσείς με αυτή την ανάγκη, είναι πραγματικά κάτι που ενδιαφέρει κανείς να το δει. Και άκουσα και αρκετές ανακρίβειες. Λέτε, για παράδειγμα, δεν πειράζει, είμαι αδιάφορος για εσάς, κύριε Δένδια και κύριε Τζαβάρα, δεν πειράζει. Άκουσα όμως να λέτε, για να διορθώνεστε, σχετικά με την αναφορά σας ότι κλέβουμε τον ΕΟΠΗ για να ρεφάρουμε τη ζημιά, επειδή δεν δίνουμε τα λεφτά. Το είπανε και από άλλες πτέρυγες, να μην αναφέρουμε στον καθένα και βρίσκεται αφορμή να ξαναμιλάτε. Το είπατε πολύ πάντως. Με μια αντίληψη που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα πρώτα απ' όλα, γιατί αν δείτε τα ποσά που οφείλονταν στον ΕΟΠΗ τα προηγούμενα χρόνια, θα δείτε ότι αυτό συνέβαινε και μάλιστα σε μεγάλα ποσά κατά το παρελθόν. Και σας είπα και χθες και προχθές, μην επαναλαμβάνετε ότι εμείς νομοθετούμε αυτή την προμήθεια προς τον ΕΦΚΑ, διότι είναι παλιές διατάξεις. Και μάλιστα κατά τον τρόπο που ξεκινήσατε να φωνάζετε όταν άρχισε να ομιλώ, κατά τον ίδιο τρόπο φωνάζατε και στην Επιτροπή της Βουλής, για να μην πω αυτό που σήμερα σας αποδεικνύω. Ότι είναι νόμος από το 92, ο 2084, που προβλέπει προμήθειες για παροχές που προσφέρει το ΙΚΑ, και είναι και νόμος του 14, ο οποίος προβλέπει πολύ πιο συγκεκριμένα τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ και άλλων φορέων προς το ΙΚΑ για παροχές που προσφέρουν. Συνεπώς, οι διατάξεις αυτές
είναι γραμμένες, διαβάστετες. Σας τα λέω εγώ που δεν έχω εμπειρία κοινοβουλευτική, σε εσάς που είστε κοινοβουλευτικοί πατέρες. Και πάρτε και παππούδες. Και πάρτε, σε σχέση με μένα τουλάχιστον, συμπατριώτη. Και, ναι, ευχαριστώ. Και πάρτε επίσης και ποια είναι τα ποσά εκείνα που τα προηγούμενα χρόνια, από το 12, το 13 και το 14, ανέρχονταν κοντά στα 70 εκατομμύρια, κυβέρνηση δική σας ήτανε, που αφαιρούσατε, αν έτσι ήτανε, από τον ΕΟΠΗ τα λεφτά, 70 εκατομμύρια περίπου κάθε χρόνο, όταν εμείς περιορίζουμε στο 2%, που σημαίνει 50 εκατομμύρια το πολύ πολύ, με βάση τις τρέχουσες τιμές, και έχουμε αποδώσει τον ΕΟΠΗ αρκετά εκατομμύρια, τα οποία καταθέτω ήδη στα πρακτικά για να τα έχετε υπόψη σας. Επομένως, οι αναφορές σχετικά με το ζήτημα αυτό δεν έχουν καμία σχέση. Καταθέτω, επειδή τέλος πάντων καταλαβαίνω το Προεδρείο με το χρόνο κάποιο θέμα θα έχει για να με κόβει προώρος, καταθέτω και νομοτεχνικές βελτιώσεις. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται εκείνη που αφορά την παρατήρηση. Δεν χρειαζόταν, γιατί στον νόμο λέμε όπου δεν αλλάζουν υπηρεσίες προσωρινές του ΕΦΚΑ, διατηρούνται. Και επομένως και το τεχνικό τμήμα της Θεσσαλονίκης διατηρούνταν. Εν τούτης, επειδή ηγέρθη από την πλευρά της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ζήτημα για τις τεχνικές υπηρεσίες του ΙΚΑ, άρα ΕΦΚΑ, περνάμε νομοτεχνική βελτίωση στη Θεσσαλονίκη για μερητή πρόβλεψη σε αυτό. Επίσης και νομοτεχνική βελτίωση σχετικά με την επάυξη των συντάξεων για όσους έχουν καταβολή βαρέων και αθυγιεινών και δεν φεύγουν νωρίτερα από την υπηρεσία τους. Καταθέτω και αυτές τις νομοτεχνικές βελτιώσεις. Υποστηρίζω και μια τροπολογία σχετικά με την καταβολή των εισφορών από φορείς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Προβλεπόταν να το δίνει η 9 Αρχή Πληρωμών. Γίνεται μια σαφής εδώ πέρα αναφορά, για να μην υπάρχουν τεχνικά θέματα εφαρμογής, ότι κάθε νομικό πρόσωπο που απασχολεί προσωπικό είναι υπόχρεωση στην καταβολή των σχετικών εισφορών. Αυτή είναι μια ειδικότερη τροπολογία και γι' αυτό το λόγο την κάναμε, για να γίνει μια σωστή εφαρμογή με βάση τα δεδομένα που έχει το πληροφοριακό σύστημα του Δημοσίου. Τελειώνω. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θέλετε να πετύχει ο ΕΦΚΑ. Κάτι που θα περιποιούσε ιδιαίτερη τιμή σε όλους, να βλέπουν ένα φορέα κοινωνικής ασφάλισης με πολυπλοκότητα και δυσκολίες στη λειτουργία να πετυχαίνει σε αυτή τη χώρα, επειδή πραγματικά είμαστε ικανοί να το πετύχουμε. Έχετε κάποιο δισταγμό στο να δώσετε μία στήριξη σε μία μεγάλη προσπάθεια που θα αποφέρει πραγματικά έσοδα και ωφέλη στους ασφαλισμένους, πρώτα απ' όλα στους ασφαλισμένους, στους συνταξιούχους. Η εξοικονόμηση θα υπάρχει. Η πρόβλεψη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αφορά την απασχόληση μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αυξάνονται κατά 2 νομικοί σύμβουλοι, 4 πάρεροι και 8 δικαστικοί αντιπρόσωποι, και μόνο γι' αυτό προβλέπεται και είναι μια τέτοια αναφορά. Δεν έχει καμία σχέση με τις λειτουργικές δαπάνες του ΕΦΚΑ. Καμία σχέση. Και είναι προφανές ότι αυτές οι εξοικονομήσεις και ωφέλειες θα αποδίδουν με την ολοκλήρωση της λειτουργίας του ΕΦΚΑ. Κανένα κατάστημα εξυπηρέτησης δεν κλείνει. Ενισχύονται όλα τα καταστήματα. Το ακούω να έρχεται ως ένας απόϊχος κινδυνολογίας κάθε μέρα ότι πρόκειται να κλείσουν και να απολυθούν οι ασφαλισμένοι. Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το λέω ξανά, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς.